Υπόσχομαι, εκτός αν κάποιος με εξαναγκάσει. Ανδριάννα, έλα πιο κοντά να σε βλέπω. Θα μιλήσουμε για συνοχή, Ανδριάννα. Βλέπετε αμέσως. Ανδριάννα, έχουμε ποτέ μιλήσει για συνοχή μαζί? Όπα, Παναγία μου. Λοιπόν. Άρα, προς το παρόν, αυτό που έχουμε δει σαν συνέχεια, δεν έχουμε εξετάσει την έννοια της συνοχής. Okay. Εγώ τώρα θέλω σε αυτή τουλάχιστον τη μισή ώρα να σας προετοιμάσω για αύριο, όχι αύριο, μάλλον μετά το φαγητό, κάτι άλλο θα κάνουμε, αλλά τέλος πάντων, σας προετοιμάζω για μετά. Όποτε το πει η Βίκη ή η Στέλλα. Άρα, η συνοχή είναι ένα κριτήριο που θα είναι απαραίτητο για να έχει νόημα η συνέχεια. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που τώρα λέω τη λέξη νόημα. Πριν σας έχω πει μόνο για νοημοσύνη. Τους έχει καθίσει πίσω σου και δεν θα κάνει, έτσι. Λοιπόν. Άρα, γιατί να μην έχει νόημα? Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει νόημα μια συνέχεια. Κανένας δεν μου έκανε αυτή την παρατήρηση προηγουμένως. Η συνέχεια μπορεί να είναι κακή. Μπορεί να είναι μια γενοκτονία. Και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα σας πω τώρα ότι δεν φτάνει η συνοχή. Αλλά η συνοχή είναι απαραίτητη για να έχει κάποιο νόημα. Δεν λέω ακόμα, Αντώνια, αν αυτό το νόημα είναι θετικό ή αρνητικό. Αυτό που λέω προηγουμένως είναι ότι η συνέχεια δεν έχει ακόμα νόημα. Σας ξάπνιζε. Είμαι στη γραφομηχανή. Γραφομηχανή θυμάστε τι είναι. Κάπου. Αλλά εσείς στη γραφομηχανή και γράφετε τυχαία. Εντάξει. Okay. Από τη στιγμή που γράφετε τυχαία, είναι μια συνέχεια ή όχι? Όχι. Λάθος. Είναι μια συλλογή στιγμών. Δεν έχει μια συνέχεια. Είναι φωτογραφίες, δεν είναι έργο. Σας μπερδεύει αυτό. Γιατί άμα το πείτε αυτό, θα μου πείτε μετά ότι η ιστορία είναι η δημοσιογραφία. Το ίδιο είναι. Δεν βγαίνει κάθε μέρα η εφημερίδα. Δεν βάζει πάλι κανένα πράγματα. Υπάρχει κάποιος ιστορικός που κοιτάζει μόνο τις εφημερίδες για να μάθει ιστορικά γεγονότα? Με τίποτα. Είναι από αυτά που αποφεύγουν. Γιατί ξέρουν ότι η εφημερίδα είναι εκφύσεις κατευθυνόμενη και τα παρουσιάζει ανάλογα με το κοινό που έχει. Άμα θες να κάνεις κάτι το ιστορικό, μπορεί να πάρεις 10 εφημερίδες και να πεις το ίδιο γεγονός, την ίδια μέρα πώς το περιέγραψαν. Είναι πολύ ενδεικτικό. Εγώ σας δίνω το παράδειγμα για το δημοψήφισμα για τον Βασιλιά. Για να έχετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κοιτάξτε τώρα σε εφημερίδες εκείνη την εποχή πώς το παρουσίασαν. Θα πεις Παναγία μου, το ίδιο πήγαν. Θέλετε να μην είναι ελληνικό, να είναι κυπριακό, το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΕΝΑΝ. Κοιτάξτε τι βγαίνει την ώρα που παρουσιάζεται. Θα πείτε, ρε παιδιά, δεν πήγαν να ψηφίσουν για το ίδιο πράγμα. Άρα, όταν γράφω τυχαία, δεν είναι συνέχεια. Όταν αυτοσχεδιάζω, Βαγγέλη. Μπράβο. Άστε αυτό. Λέω αυτοσχεδιάζω στη μουσική. Εντάξει, αυτοσχεδιάζω. Έχει το. Υπάρχει. Αλλά το αυτοσχεδιάζω. Πολλοί, π.χ. που δεν έχουν μουσικές γνώσεις, θεωρούν ότι παίζει τυχαία. Υπάρχουν μαθήματα αυτοσχεδιάζω. Δεν αυτοσχεδιάζω όπως να είναι, γιατί αυτοσχεδιάζει πάνω σε κλειδιά, σε πατήματα, σε μερικές έννοιες. Και αυτοσχεδιάζεις κλασικά, τζάζι κλπ. Είναι άλλα. Ωραία. Ο αυτοσχεδιασμός, λάμπρο μου, είναι ήδη συνέχεια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συνέχεια όμως δεν έχει αναγκαστικά νόημα. Έναν πολύ απλό λόγο, π.χ. στον αυτοσχεδιασμό, κάποιος θέλει να μπει μέσα εδώ μέσα, στον αυτοσχεδιασμό δεν ξέρεις πώς θα κλείσεις απαραίτητα. Γιατί πάνω κάτω ξέρεις τι θα πάρεις σαν μοτίβο, υπάρχει ένα μοτίβο, αλλά μετά σου βγαίνει και μέσα στον αυτοσχεδιασμό κάτι που αλλάζει. Θα το πάρουμε πιο πολύ για τη λογοτεχνία.
για να αρέσει πιο πολύ στη Βούλα, που χαιρόμαστε που την βλέπουμε επιτέλους από κοντά. Ο Κούντερα λέει ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ έξυπνοι δεν γράφουν μυθιστορήματα. Γιατί έχουν ένα ελάττωμα που προέρχεται από τον συνδυασμό τους με το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα είναι πιο έξυπνο από τον συγγραφέα του. Αυτό είναι το θέμα του Κούντερα. Το μυθιστόρημα είναι πιο έξυπνο από τον συγγραφέα. Αυτό το γράφει σε ένα σύγγραμμα και κάνει μια αναφορά ακριβώς στην Άννα Καρενίν του Τολστόι. Και εξηγεί, ας πούμε, τι ήταν η Άννα Καρενίν στην αρχή. Ένα τίποτα. Και πώς σιγά σιγά μέσα στο μυθιστόρημα έγινε ένα πρόσωπο που ήταν πολύ σημαντικό και δεν μπορούσε πια ο συγγραφέας να την κάνει ό,τι ήθελε. Ένα άλλο έτσι ωραίο παράδειγμα που είναι με τη γυναίκα του Καραθοδωρή που γράφει στον Βικτόρ Ουγκό. Και του λέει να μην κάνετε ένα κακό τέλος στο Ζαν Βαλζάν. Και απαντάει ο άλλος, αυτό θα το αποφασίσει η κοινωνία. Και είναι σωστό, ξέρετε γιατί. Γιατί τότε έβγαιναν σαν συνέχεια. Δεν έβγαινε το βιβλίο έτσι, εντάξει. Έχετε φύτο, γομό φύτο. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν στο θέμα του αυτοσχεδιασμού. Ο αυτοσχεδιασμός τώρα μπορεί να έχει σχέση με μια σύνθεση που έχεις μελετήσει και την παίζεις. Καμία σχέση. Αυτή εδώ είναι σκηνοθετημένη. Άρα γιατί το λέει αυτό ο Κούντερα. Λέει ότι αυτοί που είναι έξυπνοι γράφουν πιο πολύ νουβέλες, γιατί ουσιαστικά έχουν τόση νοημοσύνη που ελέγχουν τα πάντα. Και δεν τους ξεφεύγει. Άρα ουσιαστικά την κλειδώνουν. Άρα κλείνει. Εντάξει. Για να γίνει μυθιστόρημα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος εξωτερικής παρέμβασης που παρενοχλεί αυτό και αυτό τελικά σε αναγκάζει να μην μπορείς να σκεφτείς πώς θα τελειώσει. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια τεχνική που πρέπει να έχεις άμα θες να υπερβείς αυτή τη δυσκολία. Εντάξει. Για τον Αντώνη. Όταν μελετάμε τον εκατονταετή πόλεμο, ήταν ένας πόλεμος που γινόταν συνεχόμενα. Όχι. Έχουμε μερικές μάχες. Για τον Ευστάθιο και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε την πολιορκία του Χάντακα, για 21 χρόνια είχε μάχη κάθε μέρα. Όχι. Αλλά είναι 21 χρόνια. Είναι μυθιστορήματα αυτά, σε σχέση με η αναλογία, όχι ότι είναι μυθιστορήματα. Η δυσκολία λοιπόν προέρχεται από το η συνοχή. Η συνοχή, μερικές φορές το βλέπετε και στα μυθιστορήματα, τα πρόσωπα αλλάζουν. Και βλέπετε ότι ο συγγραφέας δεν το έχει καλά και η δομή, η ψυχολογική του προσώπου ξεφεύγει. Λες τώρα ήταν έτσι, αυτός δεν έχει σχέση με αυτό που ήταν πριν. Έχει πολύ πλάκα ότι το ίδιο υπάρχει και στην κοινωνία. Ναι, στην πραγματικότητα είναι τα πρόσωπα δεν ζουν με συνοχή. Εκλογές. Του λέω, παιδί μου, τι έκανες εκλογές. Άρα έχουμε μία συνοχή που λέμε, εμένα κατά παράδοση ψηφίζουν όλοι έτσι, εγώ ψηφίζω όλοι έτσι. Στο τέλος λες, παιδιά, δεν είναι ανάγκη τότε να μας λες από πού γεννήθηκες, να πηγαίνουμε αυτόματα να ψηφίζεις, δεν είναι να πηγαίνεις εσύ, θα είναι η οικογένεια. Άρα θα είναι γενεολογική ψήφος. Βέβαια θα έχουμε προβλήματα με αυτούς που παντρεύονται. Θα λέμε εσύ, άμα είσαι από αυτή την παράταξη, όσο από την παράταξη, τι κάνετε. Θα βρούμε έναν εραλδικό κώδικα, κάτι θα βρούμε. Μετά έχεις τους άλλους που είναι, αυτοί είναι οι πιο έξυπνοι. Τουλάχιστον νομίζουν. Λέει, εγώ θα πάρω απόφαση μόνος μου. Δηλαδή είναι η διάνοια της πολιτικής ο τύπος, εντάξει. Τα ξέρει όλα. Αλλά λέει, αυτός μπορεί να πάρω την απόφαση μόνος μου. Εφόσον τα παίρνω την απόφαση μόνος μου, μπορώ να κάνω αμπεμπαμπλό του και σαμπλό μπιμπλό. Μετά του λες, μα αυτό το έκανες με συνοχή, εγώ πήρα την απόφαση. Και μετά του λες, και για τις μαλακίες εσύ θα την πάρεις. Δηλαδή μια διαφορά. Την έκανες τη μαλακία ή δεν την έκανες. Την έκανες. Εφόσον την έκανες, εσύ πήρες την απόφαση. Μετά είχε κόστος. Είχε και κόστος. Και τώρα τι κάνεις, εξηλαίωση.
Είναι αυτό που λέγαμε, σωστή πλευρά, ιστορίες κτλ. Ωραία. Άρα λέω λοιπόν ότι όταν το κοιτάζετε, η συνοχή έχει σχέση με το προσωπικό. Πρέπει η σχέση σας, η σκέψη σας να έχει συνοχή. Okay. Δεν μπορείς να, ας πούμε, να λες α και μετά από τρεις μέρες να λες όχι α. Αν θα μου πεις, μπορείς να το πεις αυτό. Ναι, μπορείς να το πεις αν είναι μια εξέλιξη. Αλλά δεν μπορείς να θες και τα δύο. Μαρία, το πιάσεις αυτό, ότι δεν μπορείς να θες και τα δύο. Δεν μπορείς να πεις τη Δευτέρα ήμουν α, τη Δετάρτη ήμουν όχι α, αλλά θέλω και τα δύο την Πέμπτη. Ε, όχι. Εντάξει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν συνοχή? Ελάχιστοι. Αλλά επαρκούν. Δεν το απίστευτο. Εντάξει, λες, μέσα σε αυτό το μπουρδέλο το νοητικό φτάνει. Για μένα είναι απλώς ένα δίκτυο από φάρους. Λέξτε. Λες, ας πούμε, έχεις τα καράβια, κυκλοφορούν παντού στο Αιγαίο, παντού, όπου να είναι. Και λες, πόσους φάρους χρειάζεσαι και να κυκλοφορούν παντού χωρίς να πνίγονται? Είναι αυτοί που έχουμε. Δεν λες να βάλουμε καλή μέρα. Δεν θα τον κάνεις. Τα 39 σουβλάκια πάλι. Τι θα το φάει? Η συνοχή όμως είναι ένα ζητούμενο. Αλλά δεν είναι ζητούμενο προσωπικό, ή το βλέπετε έτσι. Είναι ζητούμενο για την συμβατότητα. Άρα, τι λέω τώρα, επειδή πήρα και παραδείγματα και μουσικά. Η συνοχή είναι, παίζω σωστά. Παίζω σωστά. Άμα παίζετε απόλυτα σωστά, είστε απόλυτα συμβατός. Άμα παίζετε λίγο με ένα υφάκι, του τύπου πιο κλασικό, πιο jazz, πιο τέτοιο, τέτοιο, αυτό θα πρέπει, όταν θα παίξετε με κάποιον άλλον, να έχει το ίδιο ήθος. Δεν μπορείτε, ας πούμε, στον αυτοσχεδιασμό να βάλετε δύο μαζί, έναν που παίζει κλασικά αυτοσχεδιασμό και έναν που παίζει jazz και να τους πείτε παίξτε μαζί τώρα. Θα πείτε, παιδιά, τι λες, δεν κάνουμε έτσι εμείς. Έχει... Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι το, αν θέλετε, η συνοχή, να θυμάστε το δάχτυλο, τα δάχτυλα, εντάξει. Τα δάχτυλα είναι ότι έχετε πέντε δάχτυλα και είναι πέντε διαφορετικά και τα έχετε σε αυτή τη σειρά, δεν τα έχετε ανακατεμένα. Ωραία. Τώρα, η συμβατότητα είναι αυτό. Αλλά θυμάστε καλά ότι άμα δεν ελέγχετε τα δάχτυλά σας και κάνετε αυτό, είναι μία εκεί από εσάς που βάζουν το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό και άλλοι πάνω από το δεξί. Είμαστε εντάξει? Ναι, Μαρία, μπορεί να το κάνουμε το πείραμα, δεν φέρεστε στην κάμερα. Το κάνεις έτσι, δεν κοιτάς καθόλου, το κάνεις, τα κλείνεις και επιλέγεις τα δύο. Και θα δεις ότι το ένα σου φαίνεται φυσιολογικό και το άλλο θες μια προσπάθεια. Αυτό θα μου πεις, εμάς τι μας νοιάζει? Πες ότι είστε δύο παίχτες και δεν έχουν την ίδια φυσιολογική κατάσταση. Ας πούμε, η Στέλλα που είναι αριστερόχειρος, εντάξει. Το βλέπεις αυτό που θα πει, ας πούμε, η Αθηνά, θα σου πει, ελληνιστή, give me five. Εντάξει, το πιο πιθανό, Αθηνά, να το ξέρεις, θα φας φαλιάρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι αριστερόχειρη. Αλλά θα κάνεις θέση με το δεξί, γιατί θα σου κάνει το αριστερό, θα πεις, τι είναι αυτό? Δεν είπες, give me five. Θα τα πάρεις τα five. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι δεν είμαστε απόλυτα συμβατοί. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν δεν είμαστε συμβατοί, πρέπει να κάνουμε συμβάσεις. Υπάρχουν όμως αυτοί που είναι συμβατοί αυτόματα. Εμένα αυτό που με απασχολεί, και θα το συζητήσουμε όμως πιο μετά, γιατί αλλιώς κάποια θα μου πει ότι τα 30 λεπτά... Υπάρχουν ακόμα μερικά λεπτά τα 30 ή έχουμε φύγει ήδη? Ου, πολλά. 14. Βλέπετε, με χρονομετρού. Το θέμα είναι αν
η συνοχή σας είναι συμβατή με την συνοχή των άλλων. Άρα, όταν έχουμε έναν μουσικό, μπορεί να παίξει όπως θέλει. Όταν έχουμε δύο μουσικούς, πρέπει να συντονιστούν. Όταν έχουμε τρεις μουσικούς, αρχίζουν τα παλούκια. Όταν έχουμε κουαρτέτο, αναγκαστικά υπάρχει leader. Δεν παίζουν πια τέσσερα ακριβώς τα ίδια, κεντέτο κτλ. Μετά τώρα μπαίνουμε στην ορχήστρα. Δεν υπάρχει ορχήστρα χωρίς διευθυντή ορχήστρας. Δεν αντέχει. Όλες οι μεγάλες ορχήστρες, να μην νοζεμίζεται, ότι άμα εξαφανιστεί για μερικά δευτερόλεπτα ο διευθυντής ορχήστρας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντέχουν. Όχι μερικά λεπτά, γιατί εδώ αρχίζει να γίνεται με 80 συντελεστές, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν τι γίνεται. Έλα εδώ Μαρία, κάτσε εδώ. Όχι εδώ, εδώ να σε βλέπουν. Εδώ, κάτσε εδώ. Πάρε η καρέκλα. Ναι, ωραία, θα πάρω εδώ. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι είμαστε δύο. Εμείς τώρα είμαστε οργανοπαίχτες, κάτσε. Τι θες κάποιο οργανό. Επάνω σε εκεί που κάθεσες, εγώ θα έχω πρόβλημα με το βιολί. Είσαι πολύ κοντά. Δεν θες να παίξω βιολί από ό,τι φαίνεται. Το βιολί. Λάζαρε, βιολί εδώ. Ε, το Okay. Θα παίξουμε κρουστά με σένα. Αλλά θα είμαστε κοντά, θα είμαστε κρουστά. Η ιδέα ξέρετε ποια είναι. Άμα είμαστε και οι ίδιοι στα κρουστά, θα κοιταζόμαστε. Άμα αυτή είναι ένα όργανο και εγώ είμαι μια άλλη κατηγορία, κοιτάζουμε τον διευθυντή ορχήστρας. Δεν συντονιζόμαστε πια έτσι. Συντονιζόμαστε έτσι. Τώρα λοιπόν να σας πω και μερικά μυστικά. Είναι τα κοτσομπολιά της ορχήστρας. Αυτοί που είναι στα κρουστά είναι πίσω στην ορχήστρα. Παρατηρούν πώς πάει το πράγμα. Επειδή χτυπάνε κάπου, πρέπει να περάσει και η ώρα. Άρα μερικές φορές συντονίζονται πάνω στους άλλους. Δηλαδή πόσες φορές να μετρήσεις για 17 μέτρα δεν παίζεις και παίζεις το 18ο. Άρα λες, στην αρχή μετράς, είσαι νέος, μετράς. Μετά λες, εντάξει παιδιά, θα κάνουμε μια κίνηση. Και εκεί πέρα, κάπου συμβαίνει. Χάνονται εκεί μέσα. Μόνο που εμείς τα κρουστά είμαστε που κάνουμε αυτό το πουά! Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στις ορχήστρες και φταίν ποιοι, τα έχορδα. Γιατί πάνω κάτω παίζουν σχεδόν το ίδιο, ο άλλος κινίζεται και μετά ξεχνάει σε ποιο σημείο πρέπει να παίξει και δεν είναι εκεί. Και βέβαια αυτό φαίνεται στην πρόβα. Γιατί όταν κάνετε ένα λάθος στο βιολί και είστε μέσα στην ορχήστρα, για να το πετύχει πρέπει να είναι ο διευθυντής ορχήστρα να το καταλάβει. Όταν κάνετε στο τσίμπα αυτό το λάθος και ο πιο κόπανος μέσα στο κοινό καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, τι έκανε αυτός ο τύπος. Άρα είναι λοιπόν το ίδιο, γι' αυτό αυτός που έχει τα μεγάλα είναι ο υπεύθυνος. Γιατί ακούγεται. Ε, ναι. Είναι αυτοί που ακούγονται το περισσότερο. Αλλά τώρα προσέξτε τι γίνεται. Πάνω κάτω εμείς είμαστε οι σεισμοί. Κάτω, είμαστε οι σεισμοί. Παίζει όλη η ορχήστρα με χεράκι, κάπου κάνουμε πα! Και τέσσερα τι δεν παίζουμε εκεί που πρέπει. Τι κάνουμε, κάνουμε και οι δύο έτσι, κάνουμε έτσι, κάνουμε έτσι. Πάμε τώρα πώς τους κοιτάζουμε. Πάει, και όλοι κοιτάζουν, ε. Τι έγινε, ρε. Άρα, δεν είναι ας πούμε για το τένις αυτός που μαζεύει τις μπάλες και μπορεί να πέσει και δεν πειράζει. Άρα, φανταστείτε ότι είναι αυτός που δίνει τις μπάλες στον τύπο. Και τις πετάει που να είναι. Το φανταστείτε. Λοιπόν, άρα εδώ, και πώς προσπαθώ να πω, μπορεί εμείς να έχουμε μια μικρή συνοχή και είμαστε εντάξει. Όταν όμως παίζουμε μαζί, απορροφάμε ο ένας στα λάθη του άλλου. Το βλέπουμε και στο θέατρο. Στο θέατρο είναι πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε. Εγώ ξεχνάω σε κάποια φάση τι λέω. Λέω ότι να είναι. Αυτή βλέπει ότι λέω ότι να είναι και σου λέει να πω και εγώ ότι να είναι και αρχίζουμε. Και αυτό τώρα
λέμε σε κάποια φάση θα το βρούμε. Τώρα φανταστείτε ότι η Στέλλα είναι εκεί. Και η Στέλλα πρέπει να μπει στην παράσταση την ώρα που λέω όχι. Και το ξέρει, η Στέλλα είναι πιο εδώ, πιο εδώ. Είναι ας πούμε σχεδόν πίσω από αυτό μόνο, εδώ, εδώ. Και σου λέει όταν θα πει ο δάσκαλος όχι, εγώ μπαίνω. Αυτή τώρα θέλει να μου υπενθυμίσει ότι πρέπει να πω όχι. Και πάνω κάτω πρέπει να πει δεν θα πείτε όχι. Αλλά δεν μπορεί να το πει τόσο... Άρα πες τώρα τι μιλάμε, όπως κάνουμε τώρα, εντάξει. Και πρέπει να μου πεις σε κάποια φάση ότι πρέπει να σταματήσεις το μάθημα, ενώ εγώ δεν το σκέφτομαι. Σε κάποια φάση σε πρέπει κάποια... να θα σταματήσουμε. Ναι, αλλά για ποιο λόγο... Η Βίκη θα μας κάνει τα αεροπλάνα. Όχι, δεν φτάνει, γιατί εγώ τώρα αυτή δεν έχει πει ακόμα, δεν έχει πει το όχι. Πιο αστείο ακόμα, λέει θα πω εγώ το όχι. Μα αυτή περιμένει εμένα. Αν σε κάποια φάση, όχι. Γιατί με χτυπάς. Εγώ τώρα είμαι στο θεατρικό. Εσείς τώρα βλέπετε όλο αυτό το θεατρικό και λέτε, τι κάνουν ας πούμε, για ποιο πράγμα. Όχι. Ναι. Όχι. Μα το έχουμε πει. Τώρα κάνει ότι η Ανδριάννα. Το έχουμε πει. Άρα, Ανδριάννα. Λοιπόν. Αυτό γίνεται σε κάποια φάση, λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να μπεις ακόμα και αν δεν πω όχι. Οπότε λέει αυτό. Πες, μα όχι πια. Σαν άκουσα όχι. Όχι, μα δεν είναι δυνατόν. Και το πιάσατε. Αλλά τώρα το θέμα ποιο είναι. Αυτό φαίνεται να είναι μια λεπτομέρεια. Εδώ είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Εδώ κανονικά κάποιος έχει γράψει αυτό το γραμμένο κείμενο και περιμένει να παίξουν κάτι. Το θέμα ότι δεν υπάρχει πια και ο κείμενο είναι όλο αυτό το σχεδιασμό. Αλλά πρέπει να το σώσουμε. Εσύ πρέπει να πάρεις την πρωτοβουλία να μπεις. Άμα βλέπεις ότι εμείς λέμε πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το θεατρικό, πρέπει να μπεις και θα αλλάξεις. Εμείς επειδή τους όλους αυτοσχεδιάζουμε, θα αυτοσχεδιάζουμε και με σένα. Πώς από εδώ. Το φαντάζεσαι, ένα μπήκες τώρα, μπήκες, ναι, ναι. Και λοιπόν εγώ τώρα δεν έχω ιδέα ότι πρέπει να πω το όχι. Μα δεν θα ερχόσασταν πιο μετά. Εσύ λες, όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ το κάνουμε στο θέατρο, κύριε Λάζαρε. Εγώ το κάνω και με τους ηθοποιούς και λέω, άμα έχετε μια δυσκολία σε ένα σημείο, πάτε πάνω σε αυτό το κλειδί. Από εκεί θα πρέπει να περάσετε όμως. Αφήστε τα άλλα. Δεν πειράζει. Το ξεχάσατε, παιδί μου. Τι θα κάνουμε. Οκ. Ένα κρίσιμο. Άρα, φύγε, Μαρή. Όχι. Όχι, εκεί, σε μακριά. Συνεχή. Εσύ είσαι έτοιμη. Αυτό σχεδιάζουμε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι περιμένουμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος του Masterclass. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Ωραία, να κάνω κάτι. Συνήθως εσείς το κάνετε. Πρέπει να κάνω κάτι το συγκεκριμένο. Σε κάποια φάση ναι. Ναι, αλλά θα το ξέρω εγώ. Θα το βρείτε. Θα το βρω γρήγορα. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Εσύ θα πεθάνεις εκεί. Όχι. Υποτίθεται ότι αυτό σχεδιάζουμε για να έρθεις. Για να έρθεις αυθόρμητα να μας σώσεις. Όχι, όχι. Αυτά για τώρα. Πάμε να φάμε. Ποιος είναι μέσα.